Οι αγροτικές ασφαλίσεις αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά εργαλεία για τη διαχείριση μεγάλου αριθμού κινδύνων που απειλούν την αγροτική επιχείρηση. Μια σοβαρή ζημιά στη φυτική παραγωγή. Τα μηχανήματα ή τα κτίρια μπορεί εύκολα να φτάσει σε πολλέ δεκάδε ή ακόμη και εκατοντάδε χιλιάδε ευρώ, θέτοντα την αγροτική μονάδα σε δύσκολη ταμιακή θέση, αν όχι σε οικονομικό αδιέξοδο. Όλο ένα και περισσότεροι αγρότε, κυρίε και κύριοι, στρέφονται στην ιδιωτική ασφάλιση. Ο κύριο Στάθη Λουραντάκη είναι κοντά μα, διευθυντή διοικητικού κέντρου Χανίων τη Interamerican και θα μα ενημερώσει σχετικά. Καλώ ήρθατε, κύριε Λουραντάκη. Καλό κύριε Κουκουλέ. Πράγματι, όλο ένα και Αγρότε μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Όντω, ο, ο αγροτικό τομέα είναι βασικό πυλώνα τη οικονομία μα. Έχει όμω και πάρα πολλού κινδύνου το οποίων τον απειλούν. Φωτιέ, κερδικά φαινόμενα, διάφορα πράγματα. Έτσι, οι αγρότε ολοένα και περισσότερο απευθύνονται στην ιδιωτική ασφάλιση προκειμένου να καλύψουν αυτού του κινδύνου. Ε, η Inter-American λοιπόν τι προγράμματα έχει αναπτύξει ε, στη διάθεση των επαγγελματιών αγροτών και όχι μόνο, σε ποιου απευθύνεται μέσα από αυτά τα προγράμματα. Υπάρχουν προβρα... προγράμματα εξειδικευμένα για όλο τον αγροτικό πληθυσμό, περισσότερο για τα... τους ελαιοργούς, τα ελαιοτριβεία, τα θερμοκήπια. Γενικά όμως έχουμε ξεκινήσει νέα προϊόντα που έχουν να κάνουν με τις αγροτικές ασφαλίσεις, mm -hmm. ένας τομέας ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Άρα λοιπόν, με απλά λόγια, σε περίπτωση που κάποιος επαγγελματίας αγρότης θέλει να ασφαλίσει το θερμοκήπιό του, για παράδειγμα, ή μια μεγάλη καλλιέργεια ε, από ελαιόδενδρα ή οτιδήποτε αγροτικό επιχειρηματικό έχει κάνει, μπορεί αυτό να το πράξει μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα και να μην περιμένει, για παράδειγμα, ε, τη γραφειοκρατία αλλά και τις λιγοστές αποζημιώσεις που, όπως λένε και τα στοιχεία ε, της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, κάθε χρόνο και μειώνονται. Βεβαίως, αν κάποιο θέλει να ασφαλίσει την περιουσία του, την παραγωγή του... Το βιώσιμο του που λέμε, mm -hmm. βεβαίω και τώρα μπορεί μέσω τη ιδιωτική ασφάλιση, μέσω εμά και με προγράμματα τα οποία καλύπτουν σφαιρικά όλου του κινδύνου και σε πολύ χαμηλό ασφάλιστρο. Μάλιστα. Τώρα θα ενημερώσετε του ε, ανθρώπου τη Κισάμου και του Σελήνου το απόγευμα στη, στο Καστέλι. Πού ακριβώς, αύριο το και ποιο είναι το σημείο, αύριο το απόγευμα. Αύριο το απόγευμα, Τετάρτη mm -hmm. 19 του μήνα στι 18.30 στο Φαλδάμιο Ίδρυμα, δίπλα στο Ίδρυμα Ιεράς Μητρόπολης. Mm -hmm. Έχουμε παρουσίαση, έχουμε μια ομιλία όπου εξηγούμε τις αγροτικές ασφαλίσεις, τις ασφαλίσεις για τα ελεουργία και για την περιβαλλοντική αστική ευθύνη. Η περιβαλλοντική ευθύνη, ξέρετε, είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό mm -hmm. ζήτημα. Ε, όταν λέμε περιβαλλοντική ευθύνη, αυτό τι ακριβώς σημαίνει. Αυτό σημαίνει την ευθύνη που φέρουν ειδικά τα ελεουργία αλλά και άλλοι τομεί, θερμοκήπια, ίσω και ξενοδοχεία, από την τυχόν ρήπανση mm -hmm. στο περιβάλλον. Εκεί είναι ένας ολόκληρος μηχανισμός ο οποίος λειτουργεί προκειμένου να ασφαλιστεί αυτή η περίπτωση, και αυτή η αστική ευθύνη για Ο απλός αγρότης που μας ακούει τώρα, ναι. που βγάζει ε, τα προς το ζήν κυρίως, αλλά και κάποιο κέρδος ε, σχετικά με την παραγωγή του. Πώς ακριβώς μπορεί λοιπόν, ε, για ποιο λόγο μάλλον θα πρέπει να έρθει σε εσά και να ασφαλιστεί. Κοιτάξτε, καλύτερο είναι να πούμε περισσότερα αύριο στην εκδήλωση για mm -hmm. να έχουμε περισσότερο χρόνο να δώσουμε και ανάλυση στι παροχέ και να λύσουμε απορίε κατηδίαν με τον κόσμο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν κίνητρα που συμφέρουν του αγρότε μέσα σε αυτό το ρημαγδό τη φορολογία που και εκείνοι έχουν επιβαρυνθεί, ώστε να μπορούν να διαθέσουν και στην ιδιωτική ασφάλιση. Κοιτάξτε, το βασικό κίνητρο είναι ότι θα αποζημιωθούν για τη ζημιά την οποία έχουν πάθει. Mm -hmm. Νομίζω δεν υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο από όταν πάθει μία ζημιά να αποζημιωθεί για τη ζημιά που έπαθες. Λοιπόν, αύριο το απόγευμα, 6.30, στο Φαλδάμιο Ίδρυμα, στο Καστέλικη Σάμου, ε, περιμένετε να συναντήσετε επαγγελματίες αγρότες για να ενημερωθούν σχετικά με την ιδιωτική ασφάλιση. Να σα ευχαριστήσουμε πολύ. Κι εγώ ευχαριστώ πολύ.